4 του Γενάρη σήμερα και θα ήθελα να σας πω κάτι, μωρέ, το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι και γεμίζει η καρδούλα μου, γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει. Είναι για τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό που γιορτάζει σήμερα. Τι γλυκύτατη μορφή, τι υπέροχη μορφή. Να τον βάλουμε αυτές τις μέρες με όλα αυτά που τραβάμε, τις αρρώστιες και τους ιούς και τα lockdown και έτσι κι αλλιώς, να τον βάλουμε προστάτη μας, μωρέ. Ο Άγιος Νικηφόρος έζησε από το 1890 μέχρι το 1964 στις μέρες μας, Άγιος, και τούτος εδώ. Γεννιέται στα Χανιά, κολλάει τη λέπρα εκείνης της εποχής, δύσκολη αρρώστια, πιο δύσκολη από αυτή που περνάμε εμείς τώρα. Και δεν είχαν οι άνθρωποι και καμία προστασία. Πολύ αργότερα βρέθηκαν φάρμακα. Και πάει στην Αίγυπτο. Και από εκεί πάει στη Χίο. Και στη Χίο βρίσκει τον Άγιο Άνθυμο στο λεπροκομείο εκεί που τον έστειλαν για να είναι μαζί με όλους τους αρρώστους. Βρίσκει τον Άγιο Άνθυμο που γιορτάζει στις 15 του Φλεβάρη. Και ζουν μαζί. Και ο Άγιος Άνθυμος τον έχει υποτακτικό του και βοηθό του. Και τον κάνει μοναχό. Γιατί τάξιζε να γίνει μοναχός. Και είναι εκεί στο ναό μέρα νύχτα. Όλη τη νύχτα, λέει, γονάτιζε. Όλη τη νύχτα προσεύχονταν. Όλη τη νύχτα έκανε μετάνοιες. Και στις ακολουθίες ήταν ο ψάλτης τους. Και σε λίγον καιρό αρχίζει και χάνει σιγά σιγά το φως του, τελείως από την αρρώστια. Αλλά συνεχίζει να τους βοηθάει, διότι όλα τα τροπάρια τα έψανε και τους Αποστόλους και όλα, χωρίς μάτια, χωρίς να βλέπει, τόσο τα είχε μέσα στην καρδιά του. Κλείνει εκεί το λεπροκομείο, στοιχείο, και τους στέλνουνε, στο Εγάλεο, στον αντιλεπρικό σταθμό. Και εκεί, ο τότες εδώ ο Παπούλης ο υπέροχος συναντάει μια άλλη πιο σπουδαία μορφή, Άγιος σπουδαίος και εκείνος, που έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τι είμαστε εμείς, μωρέ Άγιοι, τούτος να δείτε τι Άγιος είναι. Και ποιον εννοούσε? Το πατέρα Ευγένιο, τον πατέρα Ευμένιο, συγγνώμη, το Σαριδάκι, ο οποίος και αυτός ήταν εκεί, είχε αρρωστήσει, θεραπεύτηκε μέσα από την προσευχή του, μέσα από την άσκησή του και από τα φάρμακα σιγά σιγά που είχαν αρχίσει να βγαίνουνε. Αλλά κι αν και θεραπεύτηκε ο Άγιος Ευμένιος, δεν έφυγε από εκεί, δεν έφυγε, έμεινε εκεί μαζί με τους λεπρούς. Αλλά μαζί και με τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό. Και ο ένας διηγούνταν τι θαύματα έβλεπε και ένιωθε από τον άλλον. Και λέει ο Γεροευμένιος, δεκάδες θαύματα, τι προσευχές έκανε, τι άσκηση έκανε, κι ας ήταν πλέον το σώμα του γεμάτο με τη λέπρα. Και ξέρετε, η λέπρα τη φοβερή αρρώστια ήταν, σου κόβονταν οι μύτες, τα αυτιά, τα μάγουλα, τα δάχτυλα, τα χέρια ξεγυμνώνονταν, έτρωγε τη σάρκα ολόκληρη η λέπρα. Αλλά αυτή ήταν εκεί και πρόσφεραν και δίνανε, γιατί μες στην καρδιά τους είχανε πλημμυρίσει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Και έλεγε συνέχεια να κάνετε σε όλους, να κάνετε προσευχή, έλεγε ο Άγιος Νικηφόρος, προσευχή, προσευχή. Είναι το στήριγμά μας στις δύσκολες μέρες. Είναι η επικοινωνία μας με το Θεό η προσευχή. Να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτή είναι η όμορφη προσευχή που πάει κατευθείαν στο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον υπέροχο παππούλη
τον Άγιο Νικηφόρο που γιορτάζει σήμερα. Τον έχω εκεί στη Σαρακίνα εικόνα, μαζί με τον Παπαφώτη τον έχω, και έχω και το καντιλάκι πάντα αναμένο. Και εκεί, συγχωρέστε με που θα το πω, γονατίζω κι εγώ κάθε μέρα και λέω προσευχές για όλους σας. Γιατί έτσι το θέλουν οι Άγιοι, ειδικά εμείς οι παπάδες, να κάνουμε προσευχές για όλους σας. Κάτι κάνουμε, μωρέ, μη μας έχετε τελείως για πέταμα. Κάτι κάνουμε από προσευχές. Αλλά όταν πήγαν κάποτε στον κύριο Παΐσιο και του είπαν, «Παπούλη, να προσεύχεσαι για μένα?» Και απαντάει ο κύριο Παΐσιο, «Όχι, δεν θα προσεύχομαι εγώ για σένα». «Γιατί, παπούλη μου?» «Γιατί θέλω να προσεύχεσαι και εσύ για σένα. Να κάνεις και εσύ προσευχή. Τότε θα κάνω και εγώ προσευχή». Έτσι λοιπόν, κάντε εσείς να κάνουμε κι εμείς οι παπάδες, μπας και μας ακούσει ο Θεός αυτή την καινούργια τη χρονιά, και θα δείτε αν κάνουμε όλη προσευχή στους Αγίους μας και ιδιαίτερα σε αυτούς τους Αγίους που ξέραν από αρρώστιες. Hey! Θα μας ακούσει ο Θεός και θα μας στείλει τη χάρη Του και την ευλογία Του. Έχει άφθονη και ατελείωτη χάρη και ευλογία ο Θεός. Μην κατέβετε, μωρέ. Θα έρθει η χάρη, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η αγκαλιά του Θεού. Γιατί τόσοι και τόσοι Άγιοι προσεύχονται για όλους εμάς. Χρόνια μας πολλά λοιπόν για τούτον εδώ τον υπέροχο ποπουλάκο, τον Άγιο Νικηφόρο, και να μας έχει στην αγάπη Του και στην προστασία Του. Αμήν. Νικηφόρο, Ζήω του λεπρού τα παλέσματα και την ενασκήση αγρίαν, κατεπλάγησαν άγγελοι, ως άλλος γαριώτα αλγίνα, υπέμεινε δοξάζον τον Θεόν, μην δε δόξι εστεφάνωτε παρά αυτούν, θαυμάτων διακρίσεσιν, χαίριστον μοναστό χειραγωγέ, χαίρις φωτός ο πρόβολος, χαίρις ο